Coach, στα τελευταία 6 λεπτά από το ισόπαλο 55-55 πήρατε την νίκη, η οποία με τη διαφορά είναι, έχει φτάσει μέχρι τους 15. Ήταν ο πλουραλισμός, οι περισσότερες επιλογές παίξε ρόλο, καθαρό μυαλό, τα rebound που ήταν πολλά, αλλά δεν ήταν και τόσο αξιοποιήσιμες οι δεύτερες ευκαιρίες. Mm. Πέστε μας έτσι λίγο για το γιατί πήρατε την νίκη μέσα σε μια δύσκολη έδρα. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί καταφέραμε και γυρίσαμε, όπως είπες, μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ και στον coach που κάνει καταπληκτική δουλειά με τα διάφορα προβλήματα. Είχαν προβλήματα τραυματισμού, φέραν δύο παίχτες. Εμείς όμως ήμασταν εδώ πέρα, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα μας και για τη συνέχεια. Είμαστε σε μια σειρά συνεχόμενων πολύ καλών παιχνιδιών, πολύ μεγάλων παιχνιδιών. Και κερδίζοντας εδώ πέρα θα ήταν για μας ένα ακόμα βαντάζ για τη συνέχεια. Είμαστε full. Και δηλαδή υπάρχουν φορές όπως σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο Μιχάλης δεν έπαιξε καθόλου, ο Κουμής. Που είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Βγήκε το παιχνίδι όμως έτσι και οι υπόλοιποι που παίξανε μέσα δώσανε το έξτρα που παίξαμε. Ο Νίκος δεύτερο μήχρονο έπαιξε πιο λίγο από ό,τι στο πρώτο μήχρονο. Είμαστε full, δενόμαστε, πολύ σημαντικό. Ο JJ ενσωματώνει και αυτό σιγά σιγά στην ομάδα. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Είμαι πάρα πολύ τυχερός για τα παιδιά. Είναι τρομεροί, καταρχήν πολύ καλοί παίχτες και είναι και τρομερά παιδιά μεταξύ τους. Οπότε αυτό, οποιαδήποτε δυσκολία βγαίνεται στη διάρκεια του παιχνιδιού, μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Τώρα αγωνιστικά, ναι, σαφώς χάσαμε. Είχαμε μόνο, νομίζω, 9 πόντους από δεύτερες επιθέσεις σε 18 επιθετικά rebound. Βέβαια, το 41 rebound συνολικά είναι πολύ μεγάλο νούμερο και μπορούμε έτσι και κοντρολάρουμε το ρυθμό της αντίπαλης ομάδας. Βρήκαμε κάποια σουτ ελεύθερα, τα βάλαμε. Παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα και οι 5 που ήταν στο παιχνίδι εκείνη τη στιγμή σφίξαν πάρα πολύ και την άμυνά μας. Αλλάξανε, είχαμε rebound, ήμασταν αρκετά. Είχαμε πολύ μεγάλη ένταση όσον αφορά το αμυντικό μας κομμάτι. Και ξαναλέω και πάλι, αν δεν το κάναμε αυτό, θα χάναμε πάρα πολύ εύκολα σήμερα. Γιατί το ΑΠΟΕΛ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά όταν παίζει στην έδρα του. Και μια τελευταία ερώτηση, coach. Ακολουθεί το match με την ΑΕΚ στο γήπεδό σας. Παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες που είναι στην κορυφή. Πόσο προσεγγίζετε εκείνο το παιχνίδι? Νομίζω ότι η ερώτηση τώρα τι να σου πω. Δεν θα το προσεγγίσουμε. Είναι παιχνίδι όπως η ΑΕΛ που χάσαμε, όπως το ΑΠΟΕΛ, όπως όλα τα παιχνίδια, αλλά οι ομάδες που είναι στις 4-5 πρώτες θέσεις είναι όλα ντέρμπι. Μετά έχουμε κύπελλο με την Ανόρθωση και ποτάχρονο με την Ανόρθωση ανάποδα. Η ΑΕΛ είναι, είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα. Η ΑΕΚΙ, λέω η ΑΕΛ. Πολύ καλή ομάδα, πρωταθλήτρια, κυπελούχος. Είναι ένα παιχνίδι, είναι πολύ μεγάλη σεζόν ακόμα. Έχουμε και τρίτο γύρο. Όμως πρέπει να προστατεύσουμε την έδρα μας. Δεν το έχουμε κάνει ήδη μια φορά με την ΑΕΛ και ακόμα τρέχουμε για να το καλύψουμε αυτό. Έχουμε καιρό μέχρι την Τετάρτη να δουλέψουμε, να ξεκουραστούμε, να δούμε στις λεπτομέρειες, στα λάθη μας και να παρουσιαστούμε έτοιμοι για ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Θα είναι, νομίζω, οποιοδήποτε έρθει στο γήπεδο και θα το δει, θα είναι τυχερός και όποιος και από την τηλεόραση και αυτό το ίδιο. Πολύ όμορφο, δυνατό, μακάρι να πάνε όλα καλά και θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την Τετάρτη.